αυτό βλέπω και αριστερά, βλέπω κόσμο πίσω όρθιους. Εγώ βλέπω κάποιες άρχιστες σε όρθιους. Ναι, θα κάτσω κι εγώ. Άρα είμαστε sold out. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία, στο Δίσσελδορφ της Γερμανίας, δυτικής Γερμανίας τότε. Ήταν στην ταυτότητα Δέλτα Γερμανία, δυτική Γερμανία και ανατολική Γερμανία. Αργότερα δεν τα έχετε προλάβει αυτά. Γυρίσαμε λοιπόν το 1978 από την Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν εκεί πέρα 20 χρόνια πριν. Κάναμε την αδερφή μου. Την αδερφή μου έχουμε ακριβώς 6 χρόνια διαφορά. 19 Ιουνίου του 1970 είμαι εγώ, Παρασκευή 3 και 20. 19 Ιουνίου του 1964, Παρασκευή 3 και 20 το μεσημέρι. Μιλάμε για κεντράτσιμο, όχι αστεία. Και γυρίσαμε λοιπόν το 1978. Έγινε ο σεισμός, ο μας μεγάλος σεισμός τότε στην Θεσσαλονίκη. Ξαναφύγαμε στην Γερμανία για 2 χρόνια και ξαναγυρίσαμε το 82 μόνιμα. Μένουμε στο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη, όχι στη Λαγκαδά, στο Λαγκαδά. Είναι η Λαγκαδά και ο Λαγκαδάς. Από εκεί πέρα λοιπόν και μετά, αφού έκανα τα πρώτα χρόνια του σχολείου μου εκεί στο Γενικό Λύκειο του Λαγκαδά και Γυμνάσιο, κατέβηκα μετά σε ηλικία 15 χρόνια γιατί έλεγα ότι εγώ είχα όνειρο μου που μου άρεσε να γίνω τέτοιο πώς να πω πρώτη δέσμη, το ήταν δέσμες πρώτη δέσμη για να πάω στην πολεμική αεροπορία. Θέλω να γίνω πιλότος. Πιλότος. Καμία σχέση. Όχι, ναι, καμία σχέση. Πέταξα αλλιώς τελικά. Έκανα άλλες πτήσεις. Αλλά σύντομα το εγκατέλειψα γιατί οι συνθήκες της ζωής μου τότε, γιατί είχαμε και διάφορα οικογενειακά προβλήματα, χωρίσανε δική μου μόλις γυρίσαμε πίσω και έμεινα εγώ και η αδελφή μου με τη μητέρα μου, μείναμε στο Λαγκαδά και επομίστηκα ένα βάρος ενός παιδιού που έπρεπε να είναι και πατέρας, έπρεπε να είναι και άνθρωπος που φέρνει χρήματα στην οικογένεια. Οπότε ξεκίνησα να κάνω δουλειές, οποιασδήποτε δουλειές έβρισκα μπροστά μου. Να μην απαριθμίζω τώρα, αλλά έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και μου λέει: Μάνα, μου λέει, δεν μαθαίνεις μια τέχνη. Τότε μάθει μια τέχνη, κάτι θα σου μείνει. Όντως, έτσι λοιπόν ψήθηκα και πήγα στον ΟΑΕΒ. Ωραία σχολή τότε ο ΟΑΕΒ. Έμεινε και ένα χρόνο σαν οικότροφος εκεί μέσα. Από τότε όμως έφυγα, άρχισε να απογαλακτίζομαι από το σπίτι και πλέον. Έφυγα από το σπίτι και έμενα πλέον στα 15 μου μόνος μου στη Θεσσαλονίκη. Η απόσταση βέβαια δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ κοντά ο Λαγκαδάς με τη Θεσσαλονίκη. Και πήγαινε ερχόμουν, έλεγα τους γονείς μου, τους δικούς μου αυτά. Εκεί λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τις δουλειές που έκανα και όλη αυτή την ζωή, ενδιάμεσα πάντα είχα μια κιθάρα στο σπίτι μου που αυτοδίδακτα. Μάθαινα τραγούδια, έπαιρνα τη συγκεκριμένη μου κάποια τραγούδια, τα μάθαινα ελληνικά, κάποια ξένα, κάποια... Τότε ήταν και τα blues, πολύ τέτοια, ήταν τα slow rock, αυτά τα δικιά μας, δικιά μας όλης. Και μάθαινα να παίζω κιθάρα, μάθαινα να παίζω drums και γενικά ήμουνα πάντα το παιδί που, σαν δίδυμος κιόλας που είμαι, μου αρέσει να κάνω τους γύρω μου να νιώθουν καλά και να πάνε καλά. Δηλαδή, στις εκδρομές και αυτά ήμουν το παιδί αυτός που έπαιρνε την κιθάρα και μάζευα την παρέα γύρω μου και κάναμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας και αυτά. Τα τραγούδαγες την παρέα. Ναι, αυτό λέω. Και γενικά και στις δουλειές και στην οικοδομή τραγούδαγα και τέτοια χρήση. Παπα Μιχαήλ από κάτω, πελούσε με τον Εκείνη στα 16 μου, 15 περίπου, γράφω ένα γράμμα στο Νέα Ευκαιρία, όπου δεν το στέλναμε. Ήταν το Νέα Ευκαιρία, ήταν ο παππούς των μουσικών σοου που είναι τώρα, έτσι. Το Νέα Ευκαιρία ήταν ο παππούς του Voice, να το πούμε έτσι. Με τον φίλο μου τον Θανασάρα, αυτός ήταν ένας μποέμ τύπος, που κατέβαινε στη Θεσσαλονίκη και Βελογκαδά, είχε ένα πολύ ωραίο καφέ, μαζευόταν όλοι παοξίδες, αυτό ήταν η ψυχή της ποιητής του Λαγκαδά, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικός αυτά. Και με παίρνανε και εμένα μαζί και πηγαίναν σε όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Τα 13 μου και είχα την ατυχία ο Γαγκός να είναι Ηρακλής και να δω και το Χατζηπαναγί. Και τότε να έχω πιστεύω το Χατζηπαναγί, γίνονταν Ηρακλής. Δεν γίνονταν να γίνει έτσι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν αυτό ο φίλο μου ο Θανασάρας πήγαινε λοιπόν, έλεγε στον κόκο. Βασίλη, αυτό τον πάρει είναι πολύ καλό τραγουδιστή.
Πάρτο το πιτσιρικά, θα το μεθυμηθείς. Έλεγε ο Αζίς, καλά, να το πάρω. Πήγαινε στον άλλο το φίλο μας, το Τζίτσοβλου, στο Διογέννη, ένα άλλο μαγαζί. Του λέγε, πώς το λέγανε το Τζίτσοβλου, Γιώργο, πάρ' το πιτσιρίκο, είναι φοβερός. Άσε, καλά θα δούμε τώρα τα σχήματα αυτά, όσο έχει φέρνει τώρα όλα τα σχήματα, τα μεγάλα, πού είναι αυτό. Άλλα χρόνια βέβαια τότε, έτσι, δηλαδή από την Αυστραλία. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο οποίος είναι μουσικός και πάρα πολύ καλός μουσικός, παίζει keyboard, πιάνο, αλλά είναι όλη η οικογένεια μουσική. Είναι και ο μπαμπάς του Μπουζουξής και πηγαίνουν και παίζουν. Ο μπαμπάς του είναι ταξιτζής και όταν τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουν και κάνουν συναυλίες σε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Λαϊκά παιδιά έτσι, λαϊκοί άνθρωποι. Εσύ δουλεύεις τότε στις δουλειές που είχαμε. Εγώ δουλεύω τις γύρω-γύρω, κρεοπολία, σερβιτόρο, σε τέτοιο που λένε ποτήρια, οικοδομές κουβαλάω, τέτοια με τον πατέρα μου, σίδερα οικοδομών. Πολύ δουλειά τέλος πάντων. Εκεί έρχεται λοιπόν αυτός ο Χρήστος, ο φίλος μου, μένει πολύ κοντά στο σπίτι μου και γνωριζόμαστε μαζί, είναι στην ηλικία μου και είμαστε 15 ώρες την ημέρα σε ένα δωμάτιο μέσα με τα keyboard, εγώ παίρνω τη κιθάρα, τα κρουστά, κάνουμε ηχογραφήσεις, παίρνουμε ένα κασκόφωνο, γράφουμε κάποια, μετά πατάμε το κασκόφωνο, παίζει αυτό, παίζουμε από πάνω, κάνουμε δηλαδή πολύ πρωτόγονες ηχογραφήσεις, έτσι, πολύ έτσι, αλλά με πολύ μεράκι. Όλα τα τραγούδια τώρα της αυτούς ήταν εξαιρετικός πιανίστας. Κασετούλα, ε. Κασετούλ, μόλις κασέτα. Ξέρετε, θα πει κασέτα, ξέρετε. Ξαναβγήκαμε φέτος τώρα, ξαναβγήκαμε κασέτα στη μόδα. Ρετσό, ναι, όχι αλήθεια. Ναι, έχει βγάλει τώρα ο Ρόμπι Ουίλιαμς και οι ξένοι μεγάλοι καλλιτέχνες μας, ξαναβγάζουμε τώρα κασέτες. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση. Παιδιά, σας κουράζω πολύ, σε αυτά σας λέω. Παρευθήκατε λίγο ή όχι. Κλείνω τώρα, τελειώνω τέλος πάντων. Με αυτό το παιδί κοντά ήμουνα συνέχεια και εκεί πλέον μπήκα πολύ βαθιά στη μουσική και άρχισα να τραγουδάω και πήγαινα μαζί του, μαζί σε γάμους, σε βαφτίσια, σε όπου πηγαίνανε και έπαιζα λίγο τα κρουστά, έκανα δεύτερες φωνές στον παπά του που τραγουδούσε. Έτσι αυτό λοιπόν ξεκίνησε στο Αϊδονάκι, μια ταβέρνα που ήταν στο Λαγκαδά το 87. Εκεί πήγαινα και εγώ στις πρόβες, έκανα τις πρόβες των κυρίων τραγουδιστών, δηλαδή τραγούδαγα εγώ για να μην κάνω μεγάλα τραγουδιστά στις πρόβες. Με ακούγανε τα φοιτητικά μου, λένε Πιτσίνικο, καλώ εδώ, δεν έρθει και εσύ μαζί μα. Έπαιρνα εκεί πέρα την θέση. Έτσι πήγαινα στο επόμενο βήμα. Πήγαινα μετά στη Θεσσαλονίκη, δεν πέραμε τη Θεσσαλονίκη σε κάποια μαγαζιά, πιο μεγάλα. Τον πέρανε αυτόν εκεί πέρα για δουλειά. Πήγαινα και πάλι έκανα εγώ τι κόπε. Χωνόμπρα, δεν τα έφυγε. Να τρυπώσω πολύ. Να τρυπώσω, αλλά σωστά, με σεβασμό, όχι με θράσο και θράσο. Δημιουργικό θράσο, αυτό θέλει. Θέλει να χώνεσαι, αλλά σέβεσαι. Ναι, πετάει ο γάτος, πετάει. Ό,τι μου λέγανε έκανα. Θα πεις ένα τραγούδι, θα πεις ένα μια δεύτερη, θα παίξει ένα τουμπελέκι, θα κρατήσει τα ηχεία. Ό,τι μου πει θα κάνουμε. Λεφτά δεν με νοιάζει, δεν έχω πρόβλημα. Δώστε μου μια μιζόλα το βράδυ αυτό. Μια σαλατούλα και είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν χρειάζεται να δει πολλά πολλά. Σιγά σιγά αρχίζεις και κερδίζεις έδαφος, έτσι. Αρκεί να είσαι καλός αυτό που κάνεις. Ό,τι και αν το κάνεις, θα το κάνεις καλά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η αρχική ιστορία και έτσι μετά εξελίχθηκα, ήρθα στη Θεσσαλονίκη και κάθε χρόνο στόχευα και σε καλύτερο μαγαζί και έβαζα γύρω-γύρω ανθρώπους και πηγαίνα την πληροφορία ότι κάποιος ρέμος τραγουδάει, ερχόταν να με βλέπανε, τους άρεσα, τους κέρδισα και έτσι πήγαινα από καλύτερο μαγαζί σε καλύτερο, μέχρι το 92 που κατέβηκα στην Αθήνα και από το 92 μέχρι το 96 που έβγαλα το πρώτο μου δίσκο ήμουνα στο Διογέννη, να σα πω και αυτό με το κομμάτι, ότι φεύγοντας από εδώ την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ήμουν πλέον φθασμένος και κρατούσα μόνος μου μαγαζί. Ήμουν το πρώτο όνομα στα μαγαζιά, με μεροκάματο, με χρόνο, ήμουν ο πρώτος τραγουδιστής στα άστρα. Μετά ο κύριος Γκόκος που δεν με έπαιρνε, με καλούσε και δεν πήγαινα εγώ μετά. Ξέρετε έτσι. Ήταν η πρώτη χιλόπιτα που κούρισα εγώ τώρα. Α, μετά. Αλλά επειδή είναι καλός, γι' αυτό με έχει τώρα. Γι' αυτό στα καλά με έχει ο κύριος Γκόκος τώρα. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή ήρθε ο κύριος Παπαθοχάρης και με είδε που είχε το Διογέννη, που ήταν το μεγάλο, το πιο μεγάλο μαγαζί εκεί πέρα. Και κατέβηκα κάτω, μου κάνει πρόταση και είναι η χρονιά που κατεβαίνω Πάσχα του 1994. Εγώ εδώ ξαναλέω πρώτο όνομα, με την καμαρίνια μου, έτσι τα πάντα.
εδώ Θεσσαλονίκη, αλλά τότε είχε αξία. Ήμασταν αντιμετάμενοι. Είχαμε όλα τις ανέσεις μας. Κατεβαίνω λοιπόν κάτω σε ένα σχήμα που είναι ο Μητροπάνος, ο Μάριος Τόκας, ο Στέφανος Προκοπής και εγώ ένα παιδάκι, τίποτα. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα, η Ελένη Πέτα, την ξέρετε, και κάποια άλλα παιδιά. Κατεβαίνω κάτω, έπαιρνα τότε ένα ποσό, να πούμε, άλφα, ξέρω εγώ, 10.000 δραχμές, εδώ. Πας Αθήνα. Πάω Αθήνα και πάω στον Παπαδοχάρη με 1.500 δραχμές. Τέτοια διαφορά, το προγράμματο μου. Έτσι, 1:10. Κατεβαίνω και είμαι αυτός που ανοίγει το πρόγραμμα, που λέω δύο τραγούδια στην αρχή, που λέω τίποτα, είμαι ο τίποτας. Ερχόταν φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη και λέγανε καλά που βγαίνει, εκεί καλό. Πριν έρθει. Ναι. Τέλος πάντων, άλλαζα μαζί με τους. Επίσης το καμαρίνι ήταν μαζί με το σερβιτόρο. Εκεί που είχα καμαρίνι, ειδικά από αυτά. Άλλαζα ένα καμαρίνι πάνω με 10 σερβιτόρο μαζί. Χαμός μέσα τώρα. Έτσι λοιπόν και εκεί σιγά σιγά. Βήμα-βήμα, χρονιά με χρονιά, κέρδιζα χώρο και κατέβαινε κάτω, κατέβηκα την επόμενη χρονιά κάτω. Αλλά δούλευα πάρα πολύ. Και η πρώτη μου, έτσι, αν θέλετε, μια συμβουλή μου, μη φοβόσαστε δουλειά. Μη φοβόσαστε να δουλέψετε. Είναι το μοναδικό σας όπλο για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας. Και δεν μιλάμε ότι μπορεί εσείς να θέλετε να γίνετε πυρηνική επιστήμονας, αλλά εγώ τώρα δουλεύω ως σεφ ή ως τέτοιο. Αν γίνεις καλό σεφ, θα γίνεις και το αγαπήσεις, θα σε αγαπήσει και αυτό. Θα γίνεις πυρηνικός επιστήμονας μέσα από αυτό που κυνηγάς. Εγώ αυτό τουλάχιστον ξέρω. Δεν θα γίνεις στην ουσία πυρηνικός, αλλά θα γίνεις τόσο καλό σεφ. Άρα λοιπόν, κάντε ό,τι κάνετε, να το κάνετε με αγάπη και να το κάνετε με σεβασμό. Και να θυμόσαστε ότι υπάρχουν δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Μην ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας. Οι υποχρεώσεις είναι αυτές που καθορίζουν ποιο είναι και το δικαίωμά μας. Έτσι. Κλείνω λοιπόν το τέτοιο και μετά φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε και μετά ήρθαν οι μέλησες να τσιμπήσουμε.